ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα για να κατανοήσουμε καλύτερα το περιεχόμενο των όρων που χρησιμοποιούμε και έτσι να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε στο τι ακριβώς ζητάμε και πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Ο όρος έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας είναι ο όρος που αναφέρεται πρωτίστως σε φυσικές καταστροφές όταν προκύπτουν σε μονάδα μέτρησης γεωγραφικού περιεχομένου από ένα νομό, μια χώρα μέχρι μια μικρή κοινότητα. Και ο όρος καραντίνα είναι ιατρικός όρος όταν προκύπτει μια επιδημία όπως δυστυχώς αυτή που έχουμε πανδημία τώρα και χαρακτηρίζεται η έκτακτη ανάγκη στην περίπτωση ιατρικού περιεχομένου ως καραντίνα, γι' αυτό ότι είναι παρατσούκλι της έκτακτης ανάγκης. Στην έκτακτη ανάγκη λοιπόν μπαίνουν κάποιοι αυστηροί περιορισμοί. Εν προκειμένου, όταν είναι, γιατί δεν είναι φυσική καταστροφή, αν είχαμε πλημμύρα, δεν θα περιορίζανε κύριε Παψόγλου τους δήμους, τους δημότες του Άργους οριστικού, αν πλημμυρίσει ο Λιάκμανας, δεν τους βάλουν στο σπίτι αναγκαστικά με επιτήρηση. Υπάρχει σχέδιο, κύριε Περιφερειάρχα, το οποίο το έχουμε εκπονήσει. Ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να αποκηρύσουμε. Αν όμως πούμε έκτακτη ανάγκη για λόγους επιδημίας, μπαίνουμε σε καραντίνα και τότε υπάρχει αυστηρός κατοίκων περιορισμός με επιτήρηση από την αστυνομία για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται με ιατρικές συστάσεις αυτές οι οδηγίες. Άρα, επειδή μιλάμε για επιδημία, ουσιαστικά μιλάμε για καραντίνα στη Δυτική Μακεδονία και όπου προταθεί, από οποιονδήποτε προταθεί να υπαχθεί σε αυτό το καθεστώς η γεωγραφική μονάδα που θα ορίσει έναν οικισμό, όπως κάναμε στη Δαμαστινιά και στη Δραγασιά, δύο οικισμούς, μέχρι και ολόκληρη Δυτική Μακεδονία. Είναι το μέγιστο που μπορούμε να προτείνουμε εμείς. Άρα, αυτό που ρωτήσατε, κύριε Παψόγλου, η αξίωση μέσα από την έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας, καραντίνα προκειμένου για καλύτερους όρους υγειονομικής περίθαλψης, είναι αβίαστο συνεπακόλουθο αυτής της απόφασης. Και το είδαμε και στη Δαμασκηνιά, όπου ήρθε ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής, μπορεί να ήταν άπειρος, αλλά ήρθε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, όπως και θα έρθει αύριο, μέσα στη βδομάδα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, ο ταγματάρχης του υγειονομικού, στρατιωτικός γιατρός, για να υποστηρίξει το συντονισμό της πολιτικής προστασίας στη Δυτική Μακεδονία. Αν λοιπόν μέσα από την αξίωση που θέσουμε μια περιοχή, έναν οικισμό, ότι εδώ επήγη για το νοσοκομείο ο αναισθησιολόγος που όλοι το θέσανε σήμερα το θέμα αυτό και η διοίκηση το θέτει, τότε μπορούμε να υποδείξουμε και να πούμε ότι με έναν αναισθησιολόγο κατά κάποιο τρόπο καλύπτουμε κάποιες τρύπες που είναι αναγκαίες τώρα. Άρα, για να καταλήξουμε κάπου, να ξεκινήσω από αυτά που καταρχήν είναι ξεκάθαρα και αυτονόητα. Πρώτον, ο κύριος Δήμαρχος Βοϊού, περιμένουμε την εισήγησή του μετά και από το Δημοτικό Συμβούλιο για τους όρους και τις προϋποθέσεις, τι ακριβώς θα μου εισηγηθεί για επιβολή μέτρων πολιτικής προστασίας, εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας, δηλαδή καραντίνας για το σύνολο του Δήμου ή για κάποιους οικισμούς που θα αποφασίσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Περιμένω αυτό. Συμφωνήσαμε όλοι για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αλλά καλύπτει όλη τη Δυτική Μακεδονία. Η επιδημία δεν έχει σύνορα. Για να εφιστήσουμε την αξίωση στην κυβέρνηση να αναστείλει τη λειτουργία της Μονάδος 5, την κατασκευή της Μονάδος 5, το Βλεμμαίδας 5, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, λόγω ακριβώς του μεγάλου κινδύνου που εγκυμονεί η συνέχιση λειτουργίας των δραστηριοτήτων εκεί. Η απόφαση των δημάρχων, όσων κρίνουν ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα για κάποιους δημούς ή για περισσότερους ή λιγότερους στα όρια των Δήμων τους, να ανακηρύξουν, να προτείνουν σε μένα την υπαγωγή των οικισμών αυτών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή καραντίνας, λόγω του κορονοϊού. Και είχαμε επισημάνει ιδιαίτερα τις κοινότητες, τους οικισμούς που έχουν μεγάλη πυκνότητα κρουσμάτων, όπως η Μεσοποταμία, την οποία και υπέδειξα ότι θεωρώ ότι επιβάλλεται αυτό που αργότερα θα γίνει, αλλά να δεχτώ και αυτό που λέει ο κ. Σαββόπουλος, να δούμε μήπως με μια αυστηροποίηση συμμορφωθούν όλοι και δεν κυκλοφορεί κανένας, γιατί το καλύτερο όπλο που λένε όλοι οι γιατροί και όλοι οι ειδικοί, ανεξαρτήτου
αν υπηρετούν ή όχι το σύστημα, να καλύψουμε και αυτήν την εύλογη ανησυχία που εκφράστηκε. Όλη η επιστήμη λέει ότι το καλύτερο όπλο απέναντι σε έναν αόρατο, αθεράπευτο ιό είναι να μείνω μακριά από αυτόν, να μην το επιτρέψω να με προσβάλλει και εγώ να το μεταδώσω, με απλά λόγια, δηλαδή να μείνω στο σπίτι μου. Αυτό αναιρεί και όλες τις άλλες προτάσεις και τις εφαρμογές που έχουν κάνει προηγμένες χώρες. Θα δεχτώ εγώ τα περισσότερα τεστ, τα απόλυτα τεστ που έκανε η Κορέα και σταμάτησε τον κορονοϊό ή η Κίνα, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε ούτε Κορέα, ούτε Κίνα. Ούτε έχουμε τα συστήματά τους, ούτε τα λεφτά τους. Σαφώς και είναι ο απόλυτος έλεγχος ο καλύτερος. Αλλά εν προκειμένου, δεχόμαστε αυτό που ο κύριος Τσιόρδας, τον οποίο αποδεχόμαστε, θέλω να πιστεύω, όλοι σε αυτό το τραπέζι ως προς τις επιλογές του, ανεξαρτήτου αν σήμερα είναι μια κυβέρνηση ή άλλη, δεν το θέτουμε έτσι και δεν είναι το ζητούμενο για μας τους αυτοδιοικητικούς να το δούμε μέσα από άλλα πρίσματα, αλλά μέσα από την επιστημονική προσέγγιση, γιατί περί αυτού είναι το ζητούμενο σήμερα εδώ, και να ακολουθήσουμε αυτή την προτροπή ότι μένουμε στο σπίτι και με τις δυνάμεις που έχουμε ενδυναμώνουμε περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σαφώς το Δημόσιο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που πρέπει και μπορεί να σταθεί όρθιο. Και μέχρι στιγμής, με την υπέρβαση των δυνάμεών τους, όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις μονάδες υγείας της Δυτικής Μακεδονίας, πολύ δε περισσότερο στην Καστοριά, στην Κοζάνη και στην Τολεμαΐδα, αλλά και στα άλλα νοσοκομεία, γιατί δέχονται άλλα περιστατικά άλλων καταστάσεων, υπερβάλλουν αυτό και τους ευχαριστούμε όλοι ομόφωνα μέσα και από αυτό το Συμβούλιο για τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν και την ασφάλεια που μας εγγυώνται. Άρα, κλείνοντας, περιμένω τις εισηγήσεις των Δημάρχων μετά από τα Δημοτικά Συμβούλια που θα αποφασίσετε να συγκαλέσετε μέσα στην εβδομάδα και με πολύ πιο στενή παρακολούθηση με την παρουσία πλέον και των ανθρώπων της πολιτικής προστασίας αλλά και του ΕΔΗ εδώ στη Δυτική Μακεδονία, να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε, όπως επεσήμανε και ο κύριος Σαββόπουλος, ακριβώς τον τοποπροσδιορισμό των κρισμάτων όπου εντοπίζονται στη Δυτική Μακεδονία και να ξέρουμε ότι σε ποιους οικισμούς έχουμε αυξημένη πυκνότητα, δηλαδή αυξημένη επικινδυνότητα διασποράς, άμεσα να επεμβαίνουμε. Άρα, θεωρώ ότι είμαστε σύμφωνοι σε αυτά. Και να... Εγώ θέλω να ξέρω μια ξεκάθαρη άποψη τι θα προτείνω στο Δημοτικό μου Συμβούλιο. Θα πάρουμε την απόφαση και θα είναι ομόφωνη, σας το διασφαλίζω από τώρα, ότι αν εμείς προτείνουμε ο Δήμος μας να κηρυχθεί σε κατάσταση, γιατί μόνο για το Δήμο μπορώ να πάρω απόφαση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα κοιμούνται ήσυχοι οι συνδημότες μου, οι δημότες δηλαδή του Δήμου μου, ότι ό,τι και αν γίνει θα πάνε στο νοσοκομείο και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο άμεσα. Θα ξέρουν ότι θα πηγαίνουν στο κέντρο υγείας αυτοί οι οποίοι δεν πάσχουν, δεν έχουν νόσημα κατά την άποψή τους από κορονοϊό, έχουν κάτι άλλο και θα έχουν μόνιμο εκεί προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό. Αυτό θέλω να ξέρω. Τα υπόλοιπα της καραντίνας είναι ένα βου κεφάλαιο το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε. Αν προκύψει αυτή τη στιγμή το Άργος, δεν έχουμε κρούσματα. Και λέω, γιατί θα πρέπει το Άργος να μπει σε καραντίνα. Λέω το Άργος. Ή μπορεί να είναι η Καστοριά ή μπορεί να είναι το Νεστόριο. Αυτό εσείς το αποφασίζετε και κανένας δεν το αξιώνει από εσάς. Να ξαναλέω όμως, και είμαι πολύ συγκεκριμένος νομίζω, ότι αν εγώ την πάρω την απόφαση, και ξαναλέω, θα είναι, σας μπορώ να το διασφαλίσω, ότι θα είναι ομόφωνη. Για να σας διευκολύνω, εσείς μπορείτε να μου διασφαλίσετε ότι όταν εμείς θα πάρουμε αυτή την απόφαση, άμεσα θα κινητοποιηθεί αυτός ο κρατικός μηχανισμός. Δεν το λέω σε εσάς, ούτε θέλω να επικρίνω εσάς, γιατί και εσείς είναι διαδικαστικό το θέμα. Εσείς θα το στείλετε κάπου κεντρικά. Θα κινηθεί αυτή η διαδικασία. Και νομίζω αυτό είναι ένας προβληματισμός που προβληματίζει και τους υπόλοιπους συναδέλφους, και τον κύριο Ζευκλή και τον κύριο Κωσιόπλο και τον κύριο Κορετζήρη. Αν δηλαδή μεθαύριο το νοσοκομείο Καστοριάς θα έρθουν ως διαμαγείας, γιατί ξαναλέω, ο βουλευτής του νομού είπε ότι είναι ουτοπία να περιμένετε να διοριστούν. Εγώ δεν θέλω μετακινήσεις, δεν καλύπτουμε από αυτές τις μετακινήσεις. Γιατί πάμε να κλείσουμε ένα πρόβλημα και δημιουργούμε άλλα 10. Γιατί εδώ η κοινωνία είναι ανάστατη. Έχουν πάρει τα συζητήσαμε να μην επαναλαμβάνουμε. Εσείς καταρχήν ως Δήμαρχος Άργους θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ΕΟΔΗ
και τυχόν λοιμοξιολόγους που γνωρίζετε για να σας συμβουλεύσουν ως προς την επικινδυνότητα που διατρέχουν οι οικισμοί του Δήμου σας και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο ορατό συμβάν τουλάχιστον για το Δήμο Άργους και για το Δήμο Νεστορίου. Η επιβολή ή η παγωγή σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης δεν θα λύσει τα προβλήματα δεκατιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οπότε και αυτό είναι παράλογο να αξιώνεται. Για να είμαστε πιο... Εγώ δεν είπα ότι θα πάει να εξυπηρετήσει με καρδιολόγο ή με παιδίατρο ή με κυναικολόγο. Μιλάω για... Μπορούμε να πάρουν αποφάσεις. Μπορούμε όμως μέσα από αυτήν τη διεκδίκηση ανάγκης να αξιώσουμε, θέλουμε και δύο γιατρούς αυτών των ειδικοτήτων που θα υποδείξουν οι γιατροί του νοσοκομείου Καστοριάς ότι με αυτούς θα συμπληρώσουν την δυναμική τους για να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες που σήμερα δυσκολεύουν. Σήμερα έχουμε ανάγκη, αυτό λέω. Σύνολο. Όχι. Θετικοί γιατροί, κύριε Κατσούλου. Όπως δεν είμαστε θεροδάμενοι. Όπως θα γίνει και τώρα. Θα έρθουν επιστρατευμένοι, στρατιωτικοί γιατροί. Και μακάρι να πιάσει τόπο αυτή η παρότρινση που γίνεται και από την Περιφερειακή Αρχή και οι ιατρικοί σύλλογοι τουλάχιστον Κοζάνης και Καστοριάς, ο κ. Τσεβεκίδης και ο κ. Παπαδόπουλος, θα διεκδικήσουν, θα παροτρύνουν εθελοντικά να έρθουν γιατροί να υποστηρίξουν τις συγκεκριμένες περιοχές. Όπως ήρθανε εθελοντικά το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που θα τεθεί σε υπηρεσία στο νοσοκομείο της Καστοριάς, άρα έχουμε χειροπιαστά πράγματα. Κλείνοντας λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον οι δύο δήμαρχοι δεν είναι ορατό από αυτά που συζητήσαμε με τον κύριο Χαρδαλιά. Δεν υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα στην ανάλυση που κάνουν στο άμεσο, στο προσεχές μέλλον τουλάχιστον. Υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα εκεί που έχουμε αυξημένη πυκνότητα και η απόφαση τώρα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι αν θα δώσει την εισήγηση ο Δημοτικός Άρχων, ο Δήμαρχος δηλαδή, στον Περιφερειάρχη για να το εισηγηθώ κι εγώ. Δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία, γιατί εμπλέκεται και η Περιφέρεια με τις υπηρεσίες της για την τήρηση αυτών των περιοριστικών όρων της εκτάκτου ανάγκης, που εμπροκειμένου είπαμε ότι είναι καραντίνα και είναι πολύ πιο αυστηρή. Άρα, αύριο εμείς ετοιμάζουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι ζητάμε την αναστολή λειτουργίας τουλάχιστον για 15 μέρες της μονάδος 5. Συμφωνείτε, κύριε Καρυπίδη, κύριε Ζεμπιλιάδου, κύριε Χαστά, κύριε Πράσο, κύριε Σαβουλιωτίδη? Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, σε σχέση με την Πτολεμαϊδα 5, θέλουμε να εφιστήσουμε στην προσοχή με τι όρους θα γίνει, αν θα γίνει όποια αναστολή. Δεν θα χάσει κανένας τη δουλειά του, δεν θα πουληθεί κανένας για να κλείσει το εργοτάξιο. Δηλαδή να έχουν άδειες με αποδοχές, όπου χρειάζεται έκτακτη αποζημίωση, με το κόστος να επιβαρύνει την κυβέρνηση και την εργοδοσία, το κράτος και την εργοδοσία. Προβλέπονται αυτά από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εφιστούμε την προσοχή. Είναι και έκτακτη στήριξη του εισοδήματος του οικοδόμου. Οπότε, μία απόφαση θα είναι αυτή. Για 15 μέρες πρώτη φάση. Ναι, για 15 μέρες. Συμφωνώ με εσά. Ωραία. Περιμένουμε να συνεισφέρει από τους αγαπητούς δημάρχους Καστοριάς είτε τις εισηγήσεις τους, και εμείς θα επεξεργαστούμε με τον κύριο Σαββόπουλο την αυστηροποίηση των μέτρων σε κάθε περίπτωση από αύριο στην Καστοριά. Δημήτρη, ό,τι ιδιαιτερότητες εντοπίζεις ότι παρεκκλίνουν από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση, αυτά να τα επισημάνουμε και να τα ενσωματώσουμε σε μία απόφαση που θα βγάλουμε αύριο μαζί με κάποιες άλλες παρατηρήσεις που έχουμε επισημάνει ήδη για τη λειτουργία της αγοράς, και άμεσα αυτό να το πάρουμε ως απόφαση και ως μέτρα εφαρμογής. Κύριε Περιφερειάρχα, αυτό που είπα για δύο μέρες μετακίνησης προκειμένου να αποφύγουμε την καραντίνα την εβδομάδα, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο προσπάθησα να το προωθήσω κάτω στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόστηκε σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και να ξέρετε ότι είναι κάτι που το βλέπει ήδη από σήμερα το απόγευμα και το αρχηγείο. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι προς θετική κατεύθυνση προκειμένου να αποφύγουμε την καραντίνα η οποία έχει τις δυσκολίες της. Και πρέπει το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στον κόσμο όλη τη Δυτική Μακεδονία και στην Καστοριά, ότι πρέπει να σταματήσουν επιτέλους αυτές οι άσκοπες μετακινήσεις. Τελείωσε. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την διαφορά.
να στηρίξουμε αυτήν την αυστηροποίηση των μέτρων εν αναμονή των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων των Δημάρχων. Κυρία Πρόεδρε, να το θέσουμε αυτό σε ψηφοφορία. Βεβαίως. Η επικεφαλής. Παρακαλώ, κύριε Καρυπίδη. Συγγνώμη λίγο, πρωτού ψηφίσετε. Γιατί ξεκίνησε αυτή την κουβέντα, συγγνώμη λίγο. Γιατί υπόθηκε ότι καταρχήν έχετε ομογενοποιήσει την έκτακτη ανάγκη με την καραντίνα, που για μένα και την αντιλήψη της δικές μου είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και μάλιστα υπόθηκε ότι περιμένετε απόφαση στους δημάρχους να θέσουν σε καραντίνα όλο το Δήμο. Κάτι που δεν ισχύει και εμείς δεν το θέλουμε. Μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε. Ναι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωθούν οι υπηρεσίες υγείας και να καλυφθούν τα κενά. Σε αυτή την κατεύθυνση, εγώ προσωπικά θα εισηγηθώ να πάρω όποια απόφαση χρειαστεί. Εκεί πονάμε και εκεί συνεχίζει να υπάρχει το μεγάλο κενό. Το αν. Αυτό θέλω εγώ, έτσι. Δεν είναι θέμα αν εμείς θα κάνουμε καραντίνα ή έκτακτη ανάγκη. Θα το κάνουμε για να βοηθήσουμε την κάλυψη των κενών του συστήματος υγείας. Ιδάλλως είναι μια απόφαση άνευ περιεχομένου, μιας και μέτρα τέτοια αποκλεισμού ήδη υπάρχουν, τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε καλύτερα. Έτσι. Οπότε, μέχρι να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλά είναι να γίνουν κάποιες επαφές και μεταξύ των Δημάρχων και με τον Περιφερειάρχη, που εμείς δεν έχουμε κανένα παράπονο. Στάθηκε στο πλευρό μας από την αρχή, να τα λέμε κιόλας. Έτσι, και όποιος, και όχι μόνο αυτός, πολλοί άνθρωποι μας τηλεφωνήσαν από πολιτικούς χώρους διαφορετικούς και βουλευτές και όλα αυτοί. Λοιπόν, προτού πάμε εκεί, να έχουμε μια άποψη ότι θα βοηθήσει η έκτακτη ανάγκη στο να καλυφθούν κενά του συστήματος υγείας. Αυτό και τίποτα άλλο. Οπότε, για να ολοκληρώνουμε. Παρακαλώ, κύριε Κεπατσόγλου. Συμπληρωματικά, να πω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κύριος Ζευκλής. Ούτε καν να χρειαστεί να πάμε στην απόφαση της έκτακτης ανάγκης, αν στις δύο μέρες μετά από επαφές διασφαλιστεί ότι θα, τουλάχιστον οι απαραίτητες ειδικότητες γιατρών θα μπορέσουν να έρθουν και να εξοπλίσουν το νοσοκομείο Καστοριάς, έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια και στο νοσοκομείο και να μπορεί να σταθεί όρθιο σε όλη αυτή τη διαδικασία που από ό,τι διαφαίνεται θα έχει μέλλον, αλλά και θα μπορέσουν και τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη διαδικασία τους. Ωραία, ευχαριστούμε. Οπότε λίγο για να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, το πρώτο που προτείνει ο Περιφερειάρχης είναι αναστολή της λειτουργίας μονάδας 5 για 15 μέρες. Αυστηροποίηση των μέτρων στην Καστοριά, στην ΠΕ Καστοριάς από αύριο, και μετά από να γίνει πρόταση του Περιφερειάρχη, έτσι ώστε να τεθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης περιοχές της ΠΕ Καστοριάς και του Δήμου Βοΐου μετά από εισήγηση των Δημάρχων. Ουσιαστικά αυτά είναι τα τρία σημεία. Να περάσουμε σε ψηφοφορία ουσιαστικά. Θεωρώ ότι κάποιοι θα πρέπει να παρακαλέσουμε. Αυτό που είπε τελευταία ο Περιφερειάρχη, μας είπαμε να δούμε 2-3 μέρες, να κάνουμε ένα κοινό κείμενο μαζί με τους τρεις Δημάρχους. Και να περιμένουμε 2-3 μέρες. Δηλαδή, αύριο μέχρι τις 10-11 η ώρα, οι τρεις Δήμοι σε συνεννόηση μεταξύ τους να αυστηροποιήσουμε τα μέτρα και να αφήσουμε αυτό το έκτακτη ανάγκη για 2-3 μέρες. Ούτως ή άλλως λειτουργούμε με έκτακτη ανάγκη. Όπως είπε ο κύριος Κασαπίδης, το μηχάνημα που πήραμε με 58.000, αν πηγαίναμε με την κανονική διαδικασία, θα κάναμε 2,5 μήνες. Εμείς αυτή τη στιγμή ήδη είμαστε στα όρια των τριών απευθείας αναθέσεων. Με τη σύμφωνη γνώμη του κύριου Κασαπίδη. Δηλαδή, έχουμε φτάσει τις δαπάνες για τη στήριξη του νοσοκομείου μας και του ΕΚΑΠ. Δεν έχουν έρθει όλες οι προμήθειες. Θα έρθουν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, γύρω στο ποσό των 55-60.000. Δηλαδή, με την έννοια αυτή. Από εκεί πέρα πρέπει να διασφαλιστεί η στήριξη του νοσοκομείου. Αυτό δεν έχει καμία σχέση, Δημήτρη, που λες τώρα. Έχει καμία σχέση με έκτακτη ανάγκη αυτό. Αυτό είναι στα πλαίσια της λειτουργίας μας. Προβλέπετε. Όχι, δεν είναι, κύριε Κασαπίδη. Και όχι, όχι, είναι στα πλαίσια του κορονοϊού μας. Για την αυστηροποίηση των μέτρων, υπάρχει καμιά εισήγηση αρμόδιο φορέα ή θα περιλαμβάνουν αυτά τα μέτρα? Λέω, μιλάει ο κύριος Σαββούπουλος, λέμε την αστυνομία, που σκέφτεται, υπάρχει κάτι επίσημο από κάποιον φορέα που τους ηγείται? Και από ποιον εφαρμόζουν αυτά και αν η αυστηροποίηση εξειδικεύεται στα υπάρχοντα μέτρα ή θα πάρθουν κι άλλα? Και από ποιον παίρνουν? Εμείς θα προτείνουμε, κύριε Λιάση, και κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν. Αυτό που έχουμε πει, άλλοι θα αποφασίσουν. Δεν μπορεί η περιφερειακή αρχή, κύριε Σαββούπουλε. Η περιφερειακή αρχή μπορεί να πάρει αυστηρότερα μέτρα. Δεν μπορεί να πάρει. Θα προτείνουμε αυτό. Ακριβώς, το λέμε. Άρα άλλοι θα αποφασίσουν. Άλλοι θα αποφασίσουν. Για την Καστοριά, σε συνεννόηση με τους τρεις Δημάρχους, μέχρι αύριο το πρωί, μέχρι τις 10 ώρα, θα έχουμε ένα τελικό κείμενο, το οποίο θα το εισηγηθούμε να υπάρχει έτσι ώστε να αποφασίσουμε το μέτρο. Είναι κάτι το οποίο θα το παρακολουθούμε. Αν αλλάξουν τα δεδομένα τις επόμενες 2-3 μέρες. Θα ανασυνεδριάζουμε.
την αυστηροποίηση των μέτρων την εισηγείται κάποιος αρμόδιος επιστημονικός φορέας? Όχι, όχι, ο Περιφερειάρχης σε συνεννόηση με τους δύο. Εμείς περιμένουμε να δούμε κάτι από κάποιον αρμόδιο επιστημονικό φορέα για να μπορούμε να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα στο εξής θέμα. Τώρα, γενικά, από μόνο το αυστηροποίηση για να πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Επειδή εντάξει, άλλο. Τα αναγκαία μέτρα για την προστασία, για τον αυτοπεριορισμό, για τη μη διασπορά δεν του συζητάει κανένα. Επειδή πρόκειται για επιδημία και δεν είναι κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αλλά όντως όπως το θέτει είναι σε επιστημονική βάση, είναι επιστημονικό το πρόβλημα, είναι θέμα ιατρικό. Είμαστε, όπως σας είπα, σε καθημερινή συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, με τον ΕΟΔΗ, με την ΥΠΕ, την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης του Κορονοϊού. Έχουν οτιθεί κάτι τέτοιο. Σήμερα και το πώς κινούμαστε. Οπότε και η αυστηροποίηση των μέτρων περιγράφει τις πράξεις και τις λεπτομέρειες που καθ' υπόδειξη των αρμοδίων εμείς προτρέπουμε τους συμπολίτες μας. Εμείς να το δούμε και θα τοποθετηθούμε. Και αν εφαρμοστεί σε κεντρικό επίπεδο, τότε ισχύει καθ' ολοκλήρωση. Εμείς θα τα δούμε και μετά θα τοποθετηθούμε. Λευκό χαρτί δεν δίνουμε. Αυτό που ανακοινώναμε. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ κυρία Ζημπηλιάδου. Εμείς επιμένουμε στην εισήγησή μας για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης, που δεν σημαίνει υποχρεωτικά καραντίνα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να υλοποιηθούν αυτά τα αυστηρότερα μέτρα που έχουν προτείνει οι δήμαρχοι και τα οποία δεν χρειάζεται να γίνει καμία συζήτηση, τα έχουν συμπεριλάβει όλα στην πρότασή τους. Άρα, ο μόνος τρόπος για να ενοποιηθούν αυτά που πολύ σωστά προτείνουν είναι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και Δήμου Βοΐου. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Συμφωνούμε με την Πέμπτη Μονάδα, άρα το είχαμε και ως πρόταση κι εμείς. Και να υπάρξει χωριστή ενότητα για την πρότασή μας για τη στήριξη των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, που δεν είναι μόνο θέμα της έκτακτης ανάγκης με τους γιατρούς και όλα αυτά, αλλά είναι και υλικοτεχνικής υποδομής που αφορά πρόσθετη χρηματοδότηση και από την πλευρά της περιφέρειας, να το πάρουμε απόφαση εμείς, και ταχύτατη υλοποίηση όλων των μέτρων που αφορούν τα νοσοκομεία. Ευχαριστώ. Πάνω σε αυτό που θέτει η κυρία Ζημπηλιάδου, να κάνω και μια πρόταση. Ας οριστεί κάποιος υπεύθυνος από κάθε παράταξη, επειδή αύριο θα έχουμε μια σύσκεψη με την διαχειριστική αρχή για την αξιοποίηση κονδυλίων που απελευθερώνονται πλέον από τους περιορισμούς τους ευρωπαϊκούς, για να αξιοποιηθούν για την κάλυψη είτε αναλώσιμων μέσων προστασίας τώρα για τον κορονοϊό, είτε πιο μόνιμων αντικειμένων εξοπλισμού και τέτοιας φύσεως προμηθειών για όλα τα νοσοκομεία μας. Εμείς ζητήσαμε από όλους τους διοικητές των νοσοκομείων να μας καταθέσουν τις προτάσεις τους, τις ελλείψεις που έχουν, και θα συζητήσουμε αύριο με τη διαχειριστική αρχή την επιλεξιμότητα όλων αυτών των προτινομένων από τους διοικητές, για να διαμορφώσουμε μία ενιαία πρόταση, την οποία θα την υποβάλουμε προς έγκριση κάτω στη κεντρική διαχειριστική αρχή, και θα χρηματοδοτηθεί από δικούς μας πόρους που θα μας επιτρέψουν μέσα από το ΠΕΠ να τα χρηματοδοτήσουμε. Προτείνω κάποιος από κάθε παράταξη να συμμετέχει στην σύσκεψη αύριο το πρωί, έστω και τηλεδιάσκεψη, άμα θέλετε. Άκληση να γίνει τηλεδιάσκεψη για να μετέχουμε όσοι μπορούμε. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να μετέχω. Ωραία, ωραία. Να το οργανώσουμε αύριο, να είστε σε ετοιμότητα. Θα σας ειδοποιήσουμε σε μια τηλεδιάσκεψη. Να είστε μας την ώρα για να έρθουμε όλοι από τον κύριο Κουτσίδη. Και ακριβώς αφορά και να προχωρήσουμε τάχιστα σε τέτοιες αποφάσεις. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, κατά πόσο και αυτές τα βοηθήματα όλα που δίνουν δεν είναι πόροι του ΠΕΠ και πρέπει να γίνει μια κουβέντα και γι' αυτό. Ωραία. Οπότε, κύριε Καρυπίδη. Κυρία Πρόεδρε, για την πέμπτη μονάδα που το προτείναμε κιόλας, όπως και η κυρία Ζημπηλιάδου, και το αποδέχεται ο Περιφερειάρχης, για 15 μέρες συμφωνούμε. Τα αιτήματα των δημάρχων να υπάρξουν, εξισοδοτούμε τον Περιφερειάρχη, αυτά τα αιτήματα να ικανοποιηθούν, είτε προς την έκτακτη ανάγκη, είτε με συγκεκριμένους επιπρόσθετους περιορισμούς. Και στη σημερινή απόφαση πρέπει να υπάρξει και μια ξεκάθαρη απόφαση ότι ζητάμε άμεσα με το κατεπήγον τη στελέχωση των νοσοκομείων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Καστοριά. Χωρίς να γίνει καμία αναμόρφωση, δηλαδή μετακίνηση του προσωπικού από τα κέντρα υγείας και τα πολυδύναμη ιατρία και τα αγροτικά. Και να λέει ο κύριος Κικίλλας ότι στηρίζει το νοσοκομείο της Καστοριάς. Και εδώ είμαστε να επανέλθουμε με ό,τι άλλο χρειαστεί και κρυφθεί όσο είναι απαραίτητο. Ωραία. Την έχουμε καταθέσει τα τρία σημεία που έχουμε
Ένα είναι η πέμπτη μονάδα. Νομίζω ότι μπαίνουμε όλοι με ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά όχι με ανακύκλωση, με νέο προσωπικό και η κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη της ΠΕ και, και του Δήμου Βοΐου, της ΠΕ Καθορίου. Ωραία. Κύριε Χαστά, αυτά που συμπληρώσατε σχετικά με το ιατρικό προσωπικό θα συμπεριληφθούν στην εισήγηση ούτως ή άλλως. Εγώ θα σας ξαναστείλω... Ναι. Στείλαμε όπως το έχουμε διατυπώσει. Ωραία. Αυτό που είπατε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς σε σχέση με την αναστολή της λειτουργίας της μονάδας 5 συμφωνούμε με όρους όμως να μην έχουν αρνητική επιβάρυνση, να μην χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί και το κόστος να το υπομισθεί το κράτος και η εργοδοσία, λόγια να μην αξιοποιηθεί για άλλου είδους, να ανοίξει ο δρόμος για άλλου είδους καταστάσεις. Συμφωνούμε και το έχουμε πει και δημοσίως για έκτακτη ανάγκη σε περιοχές που χρειάζεται στην Καστοριά και στο Βόλιο να το δουν και πιο συγκεκριμένα τα δημοτικά συμβούλια με το περιεχόμενο όμως που έχουμε βάλει με έμφαση στη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, της χρηματοδότησης, της τελέχωσης και όχι να αποψηλώνεται και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που σε αυτές τις συνθήκες θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Τώρα, για τα παραπέρα μέτρα αυστηροποίησης, εμείς θέλουμε να δούμε κάτι συγκεκριμένο από κάποιον αρμόδιο φορέα. Τώρα, έτσι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο, σε μια ελευκό γενικά αυστηροποίηση των μέτρων. Αυτό μπορεί να ανοίγει δρόμο για ο καθένας να θέλει να προωθήσει και ό,τι θέλει. Δεν γίνεται έτσι. Θέλουμε να τα δούμε συγκεκριμένα για να τοποθετηθούμε και αν κατά τη γνώμη μας υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς να πάρουν τις αντίστοιχες αποφάσεις. Άρα, σαν πρόταση εδώ και αυστηροποίηση των μέτρων, είστε... αν δεν δείτε κάτι... Δεν μας μετράτε καθόλου στην ψηφοφορία. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αποσυρθεί, να έχει αντίστοιχη εισήγηση από κάποιον επιστημονικό φορέα ή από κάποιους αρμόδιους και να το συζητήσουμε μετά. Αλλιώς, θεωρήστε μας ότι δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία γι' αυτό. Να αποσυρθεί, γιατί είναι κάτι πολύ γενικό και αόριστο. Τι θα πει αυστηροποίηση των μέτρων. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Σαβουλίδη. Αν δεν έχετε και εκεί. Είχε πει ο άνθρωπος ότι τα ψηφίζει όλα. Είχε πει την εισήγηση, όποια και να. Απλά επειδή άλλαξαν κάποια πράγματα γι' αυτό. Κύριε Πράσο. Ούτε ο κύριος Πράσος. Ωραία. Ούτως ή άλλως... Μ' ακούτε? Ούτως ή άλλως θα σας το στείλω πάλι με email. Εντάξει, ψηφίσαμε τώρα. Να έχουμε και μια τελική... να συμφωνήσετε να μιλήσετε και με τους περιφερειακούς συμβούλους σας, διότι προέκυψαν και νέα θέματα τώρα. Να προχωρήσω, να δώσω το λόγο, να ενημερώσω λίγο. Παρακαλώ, κύριε Ζηπηλιάδο. Θα στείλει ο καθένας το mail που θα λέει τι ψηφίζει, δεν ψηφίζει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Όχι. Θα σας στείλω εγώ ένα συνολικό με τις τρεις προτάσεις και αποφασίστε πού συμφωνείτε και πού όχι. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ενημερώσω ότι ο κύριος Κώτας ήθελε να παρέμβει να κάνει μια δήλωση. Παρ' όλα αυτά, όμως, σεβάστηκε τη διαδικασία και την ώρα και δεν βγήκε. Εγώ θέλω να δώσω, για να κλείσουμε, να δώσω το λόγο στον κύριο Σαββόπουλο ως αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καστοριάς και να ολοκληρώσουμε. Κύριε Σαββόπουλε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι το κλείσιμο της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Όλοι θέλουμε το καλό των συμπολιτών μας. Κανένας μα κανένας δεν θέλει, ξέρω εγώ, να συμβαίνουν καταστάσεις όπως βλέπουμε σε γειτονικά μας ευρωπαϊκά κράτη. Θεωρώ λάθος μεγάλο η δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Ρεβενών έτσι όπως υπόθηκε. Δηλαδή, θα πρέπει σε αυτή την έτσι δύσκολη στιγμή να δείξουμε όντως ότι είμαστε μια περιφέρεια η οποία θα πρέπει να αντέξει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βιώνει. Και να υποσχεθώ ότι σε συνεργασία με τους δημάρχους, αύριο το πρωί, πολύ σύντομα, θα κάνουμε ένα κείμενο όπου θα ζητούμε την αυστηροποίηση των μέτρων που πιστεύω ότι μπορεί η πολιτεία να εξειδικεύσει για ένα χρονικό διάστημα όσο χρειαστεί. Θα είναι 7 μέρες, 10, 14, που πιστεύω ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Ούτως ή άλλως οι συμπολίτες μας, το τελευταίο 14ήμερο, πιστεύουμε την προσπάθεια όλων μας με την περιφέρεια, με τις διαφημιστικές καμπάνιες, με πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Πιστεύω ότι φοβηθήκανε
και πιστήκανε ότι θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι και να μην κάνουν άσκοπε μετακινήσει. Δυστυχώς όμως υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό συμπολιτών μας, ο οποίος δεν συμμορφώνεται. Πρέπει να πείσουμε και αυτούς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας στην τρίτη ηλικία, για να μπορέσουμε, επαναλαμβάνω, να το περάσουμε όσο μπορούμε πιο ανώδυνα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας. Να είμαστε καλά όλοι και θα ξαναβρεθούμε σύντομα. Δήμαρχοι, καλή δύναμη. Καλό βράδυ συνέχεια σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους. Να είμαστε καλά όλοι. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.